Μια μαζική και μαχητική αντιυμπεριαλιστική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου η Τομεακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον Εύρο στην Αλεξανδρούπολη. Στη συγκέντρωση μίλησε ο Διονύσης Κλάδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης. Με συνθήματα και πανό ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν, όπως δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα υπάλληλοι των λαών. Και ΗΠΑ και Ρωσία τη γη ξαναμοιράζουν, με τον λαόν το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Η πορεία με την ιδιαίτερη συμμετοχή της νεολαίας και έντονο αγωνιστικό παλμό κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου σταμάτησε έξω από το επίτιμο προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί οι διαδηλωτές θυροκόλλησαν ψήφισμα της συγκέντρωσης, με το οποίο απαιτούν να σταματήσει άμεσα ο υπεριαλιστικός πόλεμος και να τερματιστεί αμέσως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο ψήφισμα εκφραζόταν επίσης και η αλληλεγγύη στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ώστε να απαλλαγούν από κάθε λογής Πούτιν και Ζελένσκι που τους έρνουν στον πόλεμο και την καταστροφή για τα συμφέροντα των καπιταλιστών, όπως χαρακτηριστικά γράφει το ψήφισμα. Εδώ βρίσκεται το ρώσικο προξενείο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Κάναμε εδώ μια στάση για να θυροκολλήσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να εκφράσουμε και με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη μας προς το λαό της Ουκρανίας. Στη συνέχεια, η πορεία κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου στην πύλη, καθώς οι διαδηλωτές φώναζαν δυνατά το σύνθημα «Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών», κρεμάστηκε πανό και γράφτηκε με σπρέι το μήνυμα προς τους Αμερικανονατοϊκούς που αξιοποιούν το λιμάνι για τις πρόβες, όπως χαρακτηριστικά λένε, πολέμου και τις αποβάσεις τους. NATO Killers Go Home. Η πορεία κατέληξε στην επιβατική είσοδο του λιμανιού, όπου ο Σιδέρης Μιχαηλίδης, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον Εύρο, τόνισε πως ο αγώνας ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη μη εμπλοκή της χώρας θα συνεχιστεί δυναμικά και θα κλιμακωθεί. Σε αυτόν τον αγώνα, το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις, ώστε ο ελληνικός λαός και οι άλλοι λαοί να αγωνιστούν ενάντια στον εθνικισμό και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες των αστικών τάξεων, για να δυναμώσει η κοινή πάλη των εργαζομένων ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία, εθνοτική καταγωγή, για να ξεμπερδέψουν τελικά με το σύστημα που γεννά μόνο φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους, ήταν τα λόγια του.